Καλημέρα σας, κύριε Γενική. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας έχω και ατμόσφαιρα. Ναι, όλη η αδυναμία του έχετε και δεν πάτε και ψηφίζετε άλλα κόμματα. Αφήστε αυτή την υποκρισία. Θα ψηφίσουν τώρα. Ναι, μα είναι υποκριτές. Κύριε Γενική, μην τους ακούτε. Μην τους ακούτε. Σας αγαπάνε, αλλά δεν σας παντρεύονται, που λέγεται το τραγούδι. Σας έχουμε και ωραίο ντεκόρ πίσω, μην μου πείτε. Έτσι, αυτό που φαίνεται πίσω σας. Παιδιά, τον Γενικό έχουμε καλεσμένο, όχι τον. Ναι, σωστό. Αυτό θα μείνει, παρακαλώ, πίσω. Γιατί το κουκουέ δεν έχει και την ίδια προβολή που έχουν και τα άλλα κόμματα. Εσείς θα πρέπει να το πείτε και το λέω εγώ. Πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι οποιοσδήποτε αντικειμενικός άνθρωπος, όχι μόνο εσείς που έτσι κι αλλιώς παρακολουθείτε των μέσων ενημέρωσης, μπορεί να καταλάβει ότι το ΚΚΕ, η φωνή του, πολλές φορές αποκλείεται από τα μέσα ενημέρωσης και από την κρατική τηλεόραση σε ειδήσεις. Συνήθως παίζεται το δίπολο, άντε και ένα τρίπολο ή και κάποιοι που θέλω μπορεί να λένε. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που ακούστηκε μακριά εδώ. Όλοι σας συμπαθούν. Δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο να λέει ότι δεν συμπαθώ το Κουτσούμπα, μόνο το Κουκουέ καλά τα λέει, αλλά δεν είναι φιχτά να πάρει ευχή να πάρει. Σταθερές απόψεις. Έχουν απόψεις σταθερές, δεν είναι κολοτούμπες, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Όταν φτάνει ένας άνθρωπος βλέποντας και κρίνοντας όσο γίνεται αντικειμενικά μια πραγματικότητα, λοιπόν, και βλέπει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, μια συνέπεια, μια αλήθεια σε αυτά που λέει, είναι ένα το κρατούμενο, πρέπει να κάνει και το βήμα παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει, να μην φτάσουμε στο σημείο σας αγαπάμε αλλά δεν σας παντρευόμαστε και πάμε και ψηφίζουμε άλλο σε 15 μαζί μέρες. Μαζί τρώμε και σε πίνουμε 14, και αλλού πάμε και το δίνουμε, έχει ο λαός μας εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό, η σταθερότητα, η συνέπεια, η αλήθεια, η επιβεβαίωση αυτών, η αγωνιστικότητα, η συμβολή του γενικότερα στην κοινωνική πολιτική ζωή του τόπου και βεβαίως στις διεκδικήσεις των ίδιων των εργαζομένων που έχουν ματώσει αυτά τα χρόνια, όλοι το ξέρουμε, όλοι το ζούνε και οι τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει το βήμα, να πει τέρμα πια όλες αυτές οι αυταπάτες, τα ψεύτικα διλήμματα, ο ένας ο άλλος, και να πει ότι πρέπει να ισχυροποιήσω το ΚΚΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα σήμερα. Αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, αυτό που λέμε σε όλους τους τόνους, ότι το κύριο σήμερα στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν αύριο, σε λίγους μήνες το αργότερο, το νωρίτερο σε 2 μήνες, ένα μήνα, δεν ξέρω τι, το αργότερο σε 3-4 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα πρέπει να πει ότι χρειάζεται ισχυρή κυρίως λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Εφόσον όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, λέω με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτά που υπάρχουν, δεν λέμε για αύριο όταν θα είναι το ΚΚΕ πολύ ισχυρό, έτοιμο να κυβερνήσει και ο λαός θα το έχει αποδεχτεί και τις προτάσεις του για να βάλει πλάτη και να στηρίξει μια κυβέρνηση στην οποία θα μπορούσε να συμμετέχει το ΚΚΕ. Μιλάω για σήμερα, όπου η κατάσταση διαμορφώνεται ανάμεσα σε αυτό το δίπολο με κορμό είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία και με κάποιους γύρω, τις περισσότερες φορές είτε γυρολόγους εντός εισαγωγικών ανεξάρτητους της πολιτικής που έχουμε δει κατά κόρον το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα, είτε με κάποια κόμματα μικρότερα τα οποία θα θελήσουν να βάλουν, μάλιστα, το λιθαράκι τους σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που το έχουμε γνωρίσει βέβαια και στο παρελθόν. Είχαμε έντονη αντιπαράθεση στην Βουλή με αφορμή την διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Σας άκουσα να το καταγγέλλετε αυτό. Σας άκουσα να είσαστε ιδιαίτερα σκληρός, λέγοντας ότι η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους εργαζόμενους, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ουσία της πολιτικής. Υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η αντιπαράθεση που προέκυψε τώρα τελευταία, μετά τα όσα ακούστηκαν μέσα από το Κύριακο για το επταήμερο ή όχι. Ναι, fake news, λέει η Δημοκρατία. Εμείς δεν ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Κατασκευασμένο από το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Θέλω την άποψή σας για όλα αυτά, για αυτή την εικόνα της Βουλής, αλλά και της αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, είναι μια ακόμα διαμάχη εντός εισαγωγικών, αντιπαράθεση, κοκορομαχία, για πράγματα στα οποία συμφωνούν και οι δύο στη βασική τους κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ήδη έχει ξεκινήσει και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επιχαίρει, επικροτεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν
συμβάσεις επιχειρησιακές, όπως είναι του Παπαστράτος, για παράδειγμα, αυτό που ανέφερε μετά και η Νέα Δημοκρατία, ότι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, άσχετα πώς το πει, τι ακριβώς εννοούσε, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει αυτό το γεγονός, το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Χτσόγλου, την έχει υιοθετήσει, έχει συμφωνήσει, την έχει εγκρίνει, όπου μιλάει για 7 μέρες συνεχούς εργασίας. Δηλαδή, εκεί είναι καθαρό αυτό το ζήτημα. Λειτουργίας λένε αυτοί και όχι εργασίας. Λειτουργίας, αλλά με υποχρέωση να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα οι εργαζόμενοι και να είναι συνεχής η εργασία. Έχουν δικαίωμα βέβαια μια φορά το μήνα για ένα Σαββατοκύριακο να το έχουν ελεύθερο, άρα να έχουν πενθήμερη εργασία. Τις υπόλοιπες 3 εβδομάδες του μήνα, λέει αυτή η σύμβαση συγκεκριμένη, θα δουλεύουν 7 ημέρες. Άρα ισχύει αυτό τώρα στη διευθέτηση. Και όταν ανοίγεις με τέτοιους νόμους και που τους ψηφίζει η κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ τους έχει ψηφίσει και έχει συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία και άλλα δυστυχώς κόμματα, ανοίγεις αυτό το δρόμο για 7 ημέρη εργασία συνεχή. Και σε άλλους κλάδους έχει γίνει και στα νοσοκομεία. Εντάξει, μπορεί να παίρνουν μετά ένα ρεπό, αλλά το κύριο ζήτημα, αυτό που είχε λύσει η εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα εδώ και 150 χρόνια. Για σταθερή εργασία, ωράριο 8ωρο, ώστε να μπορεί να υπάρχει 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ανάπαυσης, 8 ώρες να αξιοποιεί ο καθένας, να ξεκουράζεται, να πληρώνει τις δυνάμεις του, την εργατική δύναμη. Αυτό που έγινε τότε και που σήμερα, τη σημερινή εποχή, είναι όχι μόνο επίκαιρο, όχι μόνο αναγκαίο, είναι και απαραίτητο για την ίδια την υγεία και την ψυχική και τη σωματική. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, παλιά υπήρχε η μυϊκή δύναμη περισσότερο που είχε επιβάρυνση, διότι ήταν χειρονακτική περισσότερο εργασία, και σήμερα δεν βλέπουμε την πνευματική πίεση που δημιουργεί και ατροφία μειών. Για να το πω έτσι. Σε τελευταία ανάλυση, βεβαίως, και οδηγεί σε νέες ασθένειες, νέες αρρώστιες. Άρα λοιπόν, αυτό το ότι ο εργάτης, ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία και να έχει οπωσδήποτε μέρα ξεκούρασης κάθε εβδομάδα, είναι απαραίτητο, είναι όχι μόνο αναγκαίο, είναι και ρεαλιστικό να γίνει, διότι έχει φτάσει, κύριε Παπαδάκη, η τεχνολογία, η επιστήμη σε τεράστια επίπεδα. Μπορούμε δηλαδή να ζήσουμε και να αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας και μια σειρά τέτοια ζητήματα, με πενθήμερη εργασία, με μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Αυτά μπορεί να λυθούν. Και έτσι αυξάνεις και τις θέσεις απασχόλησης και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, όταν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, για να μην πω για την κυριακάτικη αργία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έφερε και άρχισε την κατάργηση ουσιαστικά και τη γενίκευσή της. Γιατί ξεκίνησε παλιότερα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για κάποιες πόλεις, τα τουριστικά κέντρα κλπ. Μετά συνέχισε για κάποιους κλάδους μόνο τουρισμού, επισητισμού, δεν ξέρω τι, εστίασης κλπ. Συνεχίστηκε σε μια σειρά άλλων και πάει να γενικευτεί τώρα και στο εμπόριο και εδώ και εκεί κλπ. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα όταν ανοίγεις και δημιουργείς μια τέτοια εργασιακή ζούγκλα, είναι επόμενο να. Και κρύβονται πίσω από μια τέτοια αντιπαράθεση, τι εννοούσε ο ένας, τι εννοούσε ο άλλος, αφού και οι δύο συμφωνούν και ψηφίζουν στη Βουλή τέτοιες αλλαγές που οδηγούν εκεί. Κύριε Γενικέ, τα λεγόμενα θετικά μέτρα θα έρθουν αύριο μεθαύριο στη Βουλή για ψήφιση τώρα, η 13η σύνταξη. Α, καλά. Η ρύθμιση για τα ταμεία. Αλήθεια τώρα, ποιος πιστεύει τώρα ότι αυτό είναι 13... αυτή η αλήθεια είναι η 13η σύνταξη, κύριε Παπαδάκη? Δεν, δηλαδή κοροϊδευόμαστε, κοροϊδεύει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Είναι ένα μόνιμο επίδομα, να το πει έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή, και δεν είναι κακό, εμείς λέμε εντάξει και ένα ευρώ, μάλιστα σε αυτή εδώ την εκπομπή το έχω ξαναπεί, και ένα ευρώ να βάλει στην τσέπη του εργαζόμενου. Άρα θα τα ψηφίσετε. Ο συνταξιούχος, άρα θα τα καλό ψηφίσετε είναι. Αυτά. Θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά θέλω να εξηγήσω αυτό. Το ζήτημα είναι ότι του έχει πάρει πάρα πολλά. Οι μειώσεις των συντάξεων αυτά τα χρόνια είναι τεράστιες. Του κόβει το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ, άμα το υπολογίσουμε στο χρόνο, είναι πάνω από 2,5, δεν ξέρω, 3.000 ευρώ. Δεν μπορώ να το υπολογίσω τώρα, δεν το έχω υπολογίσει πρόχειρα να σας το πω. Είναι περίπου, μαζεύεται τόσο. Και τώρα του δίνει 500, στην καλύτερη περίπτωση, αν πάρει το 100%, αυτή που είναι μέχρι 500, και οι υπόλοιποι το μισό ή το 30%. Δηλαδή, μας λέει τώρα ότι ένας άνθρωπος, ένας συνταξιούχος με 1.000 ευρώ
σύνταξη, λέω για τους υψηλούς, γιατί το μέσος όρος είναι πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, που ζει σήμερα όχι μόνο ο ίδιος ή η γυναίκα του, αν ζει και αυτή, για να πάρει τα φαρμακά του, για να μπορεί να ζήσει κάπως στοιχειοδός, που ζει και την κόρη του πιθανόν και το γιο του και το εγγόνι του, διότι είναι πολλές οικογένειες που έχουν άνεργους στο σπίτι όλους αυτούς και λέει τώρα σε αυτόν με 1.000-1.050 ευρώ ότι είσαι υψηλόμισθος, υψηλοσυνταξιούχος, είσαι ρετυρέ και σου κόβω και θα πάρεις ένα 30% μια φορά το χρόνο, δηλαδή δεν ξέρω τι, 300 ευρώ σου δίνω εφάπαξ στην ουσία, δηλαδή μια φορά το χρόνο, και του κόβει τα 3.000 του ΕΚΑΣ, του έχει κόψει τις συντάξεις, του έχει κόψει μια σειρά άλλα όπως είναι η 13η σύνταξη που ήταν ολόκληρη για τα Χριστούγεννα, για το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, και ήταν στο 50% για το Πάσχα, ως δώρο του Πάσχα και λοιπά. Του τα έχει κόψει όλα αυτά. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, πόσες χιλιάδες ευρώ είναι, και από εδώ είναι που βγαίνουν και τα ματωμένα πλεονάσματα, που κοκορεύεται ο κύριος Τσίπρας και λέει έχουμε πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα και θα δώσουμε. Δεν τρέπεται λίγο? Δεν τρέπεται λίγο να το λέει και μόνο αυτό, να το εξτομίζει την ώρα που έχει ματώσει, έχει υδρώσει ο λαός τόσα χρόνια με τις πολιτικές τις δικές τους? Παρ' όλα αυτά θα τα ψηφίσετε? Εγώ θα επαναλάβω το ερώτημα. Κοιτάξτε, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν επί της αρχής του νομοσχεδίου, διότι αυτό το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά άλλα άρθρα, είναι πάρα πολλά τα άρθρα, έχουν γίνει και πολλές τροπολογίες, οι οποίες δεν αφορούν το συγκεκριμένο. Μέσα εδώ, για να εξηγούμαστε, είναι και οι επιδοτήσεις, είναι και τα δωράκια, είναι και οι φοροαπαλλαγές και κάποια άλλα σε μεγαλόσχημους, μεγάλους, σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Είναι και άλλα τέτοια ζητήματα που και το περιεχόμενό τους και η ουσία αυτών που προτείνουν είναι απαράδεκτα. Άρα λοιπόν, αρχής, όχι, αλλά σε άρθρα θα ψηφίσουμε ναι. Σε αυτό που σας είπα πριν, ακόμα και μισό ευρώ να παίρνει ο συνταξιούχος. Ή στις συντάξεις χειρίας, για παράδειγμα, ναι, και στην κατάργηση των... Εκεί θα ψηφίσουμε ναι, και αυτό κάνουμε σταθερά και μόνιμα και τώρα και πριν και με άλλες κυβερνήσεις. Όταν ανακουφίζει έστω στο ελάχιστο, έστω και προσωρινά, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο. Σε άλλα θα ψηφίσουμε παρόν, που το παρόν σημαίνει είναι σε μια καλή, ας το πούμε έτσι γενικά, κατεύθυνση. Δεν σου εμποδίζω να το περάσεις, αλλά αυτό που βάζεις αφήνει και άλλα ενδεχόμενα. Άρα έχω μια επιφύλαξη και ψηφίζω παρόν. Αυτό είναι τοποθέτηση. Και σε κάποια κατά, τα οποία είναι κατά την άποψή μας αντιλαϊκά ή ανοίγουν το δρόμο σε άλλες διευθετήσεις και σε άλλες. Για τα ταμεία. Το ίδιο ισχύει και εκεί. Και βέβαια και ένα σχόλιο να κάνω τώρα, ότι το φέρνει 13-14 μέρες, 12 όταν θα ψηφιστεί μεθαύριο όλα αυτά που σήμερα ξεκινάει η διαδικασία, μέχρι την Πέμπτη φαντάζομαι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα μέτρα, θα είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές. Και από μόνο το αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι ότι πειράζει, ας το κάνει προεκλογικά, ας κάνουν άμα θέλουν και κάθε τρίμηνο, εξάμηνο εκλογές, για να μήπως δίνουν και τίποτα οι κυβερνήσεις. Δεν είναι αυτό, αυτό που κοροϊδεύει δηλαδή ο ίδιος τα λέει αυτά, εκεί που γυρνάμε, αλλά. Το ζήτημα είναι ότι αυτά 2 χρόνια τώρα τα συζητάει. Ότι θα τα κάνει, θα τα κάνει, θα τα κάνω τώρα. Ετοιμάζεται, το ετοιμάζουμε, το νομοσχέδιο θα το φέρουμε. Και το ετοιμάζει και το ετοιμάζει συνεχώς. Όχι γιατί δεν ήταν έτοιμος ή γιατί δεν μπορούσε να τα δώσει, αλλά γιατί ήταν ασταθές στο πολιτικό περιβάλλον. Έλεγε μπας και πάω εκλογές τον Οκτώβριο, οπότε κάτσε να το κάνω τον Σεπτέμβριο αυτό. Και έτσι γινόταν. Αυτή είναι η ουσία για το ότι καθυστέρησε, για παράδειγμα, έστω αυτή η μικρή ανακούφιση ή έστω η ρύθμιση για τις 120 δόσεις που λέμε τώρα. Εδώ και 2 χρόνια το πηγαίνω, φέρουν, το φέρουν κλπ. Ανάλογα πότε θα έβλεπε ο Τσίπρας ότι θα κάνει εκλογές. Τώρα έχουμε εκλογές. Βλέπετε τον Οκτώβριο? Έτσι κι αλλιώς. Τον Οκτώβριο θα γίνουν αναγκαστικά. Είναι το όριο. Δεν υπάρχει περιθώριο. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να διαψεύσω την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα. Το λέει συνεχώς ότι θα είναι εκεί. Τώρα, αν υπάρχουν άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως είναι μια κρίση πιθανόν στην κυβερνητική πλειοψηφία, δεν το ξέρω, και αναγκάσουν να τον επιταχύνουν, να την επιταχύνουν, ή αν εκτιμήσει ότι πάει καλά και μπορεί να διεκδικήσει πολλώνοντας το κλίμα ανάμεσα στους δύο, ότι ψηφίστε με για να με σώσετε, κάποια για στιγμή, να σωθούμε και λοιπά, για να συνεχίσουμε και να μην βγει ο Μητσοτάκης και να συσπυρώσει έναν κόσμο που μπορεί να πέσει πάλι στην παγίδα, είτε στη δική του, είτε στην παγίδα της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη μεριά, που λέει ότι εγώ θα είμαι το λιγότερο κακό και άρα ψήφισε, επέλεξε εμένα. Εμείς αυτό είναι το αυτή ερώτημα, την παγίδα να μην πέσει. Αυτό είναι το ερώτημα που κάποιων φίλων μας, που λέει εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε αριστεροί, είναι σε ένα καφενείο και σας παρακολουθούν. Ναι. Εκτιμούμε και συμπαθούμε ιδιαίτερα τον κύριο Κουτσούμπα. Αλλά δεν θα το ψηφίσετε κι εσείς, σαν την Κοραή.
Ψηφίστε μας. Δεν κάνει μία διάκριση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Όλοι το ίδιο είναι. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψη του κύριου Γενικού, είναι το ίδιο. Καλά, διαφορές έχουν. Αλλιώς, κύριε Παπαδάκη και φίλοι τηλεθεατές που μας βλέπετε, δεν παίζεται το δικομματικό αυτό παιχνίδι, το διπολικό παιχνίδι. Κάποιος πρέπει να λέει κάτι, κάποιος κάτι άλλο, να προτείνει ένα, να το πω έτσι, διαφορετικό μείγμα διαχείρισης σε επιμέρους ζητήματα, αλλά σε όλα τα βασικά, τα στρατηγικά ζητήματα είναι μαζί. Ας πούμε, το μνημόνιο ήταν μια κομβική στιγμή και το ψήφισαν και όλοι μαζί. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσαν. Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το πληρώνουμε ακόμα, που ήταν χειρότερο από όλα τα προηγούμενα και προχωράμε σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Για παράδειγμα, το άλλο το μνημόνιο στα εξωτερικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις και δικαιώματα κυριαρχικά της Ελλάδας σε σχέση με τις αμερικανατοϊκές βάσεις, σε σχέση με τον Τραμπ, με τις τριμερείς δήθεν συμμαχίες εδώ στην περιοχή με δολοφόνους λαών, όπως είναι το Ισραήλ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή, σε αυτά είναι στην ίδια κατεύθυνση. Και αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα που καθορίζουν και όλα τα υπόλοιπα. Η Τουρκία με την εντυνόμενη προκλητικότητά της σας ανησυχεί, σας απασχολεί? Όχι μόνο μας απασχολεί, αλλά λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα έχει και καλό τέλος όλη αυτή η όξυνση της κατάστασης. Διότι οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι, οι αντιθέσεις είναι μεγάλες, γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα εδώ. Και βεβαίως η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τους υδρογονούν άνθρακες και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα, και θα οξύνει την κατάσταση. Όπως επίσης έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ισχυρών δυνάμεων, μεγάλων δυνάμεων εδώ στην περιοχή, που επίσης και αυτές ενδιαφέρονται πρώτιστα και γιατί είναι στο δρόμο μεταφοράς της ενέργειας, εμπορευμάτων κλπ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρονται, είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα. Όλες αυτές είναι μέσα στο παιχνίδι μαζί με περιφερειακές δυνάμεις που έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Τουρκία, το Ισραήλ για παράδειγμα, έχουν τα δικά τους. Μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Γενικό για τις ΕΒΡΕΠΑ, γιατί να μην την αφήσουμε παραπονούμενη. Μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Γενικό. Κύριε Γραμματέα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς τα εργασιακά είναι έτσι, όπως είπε και ο Γιώργος, πολύ έτσι στην καυτή επικαιρότητα, και επειδή το ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, ειδικά στα εργασιακά θέματα, λίγο βάζεται στην ίδια μοίρα το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγεί στον 18ο αιώνα, στο μεσαίωνα, τις εργασιακές σχέσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς η Νέα Δημοκρατία, ένα δεξιό κόμμα είναι. Κεντροδεξιό, αλλά και δεξιό. Γιατί τους βάζετε έτσι στην ίδια ζυγαριά? Είναι στην ίδια ζυγαριά? Κοιτάξτε, καταρχήν τη Νέα Δημοκρατία την έχει γνωρίσει ο ελληνικός λαός, την έχουμε γνωρίσει και εμείς. Σωστά είπατε ότι είναι συνεπής αστική δύναμη, είναι με το μέρος των οικονομικών συμφερόντων αυτού εδώ του συστήματος, θέλει να το στηρίζει με νύχια και με πόδια, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ένωση τέτοιων καπιταλιστικών κρατών που έχει αντιδραστικές κατευθύνσεις, και βεβαίως έχει ευθύνη, γιατί και αυτή ψήφισε μνημόνια και το προηγούμενο και το τρίτο, το τελευταίο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, και πάει λέγοντας. Είναι διαφορετικές δυνάμεις, αλλά είναι στην ίδια κατεύθυνση. Σας έλεγα πριν, έλεγα στον κύριο Παπαδάκη, και το ακούγατε για παράδειγμα, ότι για αυτή τις 7 μέρες δουλειάς και λοιπά που γίνεται και που γίνεται η κοκορομαχία. Αυτό λέμε συγκεκριμένα. Στο ΣΥΡΙΖΑ του κάνουμε κριτική, γιατί είναι και πιο επικίνδυνος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθαρή θέση, αντιδραστική, μεν συντηρητική, κατά την άποψή μας, αλλά ξέρουμε είναι καθαρός αντίπαλος, να το πω έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει ιδανικά, οράματα, αξίες της αριστεράς, αλλάζει θέσεις, λέει χοντρά ψέματα στον ελληνικό λαό προκειμένου να υφαρπάσει την ψήφο, και είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέοι, νέες, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ζήσαν με αυτά τα ιδανικά.
υπάρχουν απόγονοι ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους. Από την αντίσταση, μετά στο Δημοκρατικό Στρατό, μετά στους διάφορους δημοκρατικούς αγώνες που διώχθηκαν. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες και είναι η πλειοψηφία αυτή του ελληνικού λαού, ακόμα και σήμερα, τέτοιες οικογένειες. Και σε αυτούς απευθύνεται με το θυμικό, βάζοντας το Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, τον Ζαχαριάδη, τον Μπλουμπίδη δίπλα στον Μεταξά, για παράδειγμα, στο τηλεοπτικό του σποτ που έβγαλε πρόσφατα, από ανοησία προφανώς αυτών που το φτιάξαν, ναι, και από προχειρότητα για να απαντήσουν κυρίως στην πίεση που άσκησε το ΚΚΕ στη Βουλή, μέσα αποκαλύπτοντάς τον ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Συμπείο της Ρουμανίας και υπόγραψε μαζί με τον Όρμπαν, τον Κούρτς, τον Σαλβίνι, τους ακροδεξιούς, τους φασίστες, ψήφισμα καταδίκης, και μιλώντας για αυτούς που υποστηρίζαν τον σοσιαλισμό, μιλώντας για σιδηρούν παραπέτασμα και μια σειρά τέτοια ζητήματα, πράγμα που δεν είχε τολμήσει κανείς να το κάνει μέχρι τα τώρα. Μέχρι πέρσι ούτε η δική του κυβέρνηση. Πηγαίναν εκεί οι υπουργοί του και βάζαν βέτο σε αυτές τις συναντήσεις. Και φέτος ο κύριος Τσίπρας έβαλε την τσίφρα του δίπλα σε αυτούς. Και μιλάει εν ονόματι της πάλης ενάντια στη δεξιά, ενάντια στην ακροδεξιά, ενάντια στο φασισμό. Είναι κάλπικος ο αντιφασισμός. Και σύντομο ερώτημα, για πώς ένα σπίρο. Δεν έχουν διαφορετική διανεμητική ή αναδιανεμητική πολιτική τα δύο κόμματα? Δηλαδή, έχουν, θέλω να πω ότι εσείς είπατε ότι έχουν βασικά την ίδια στρατηγική. Εκείνη, το δέχομαι, στις στρατηγικές επιλογές. Αλλά δεν είναι μια επιδοματική πολιτική καλύτερη για τα κοινωνικά στρώματα αυτή της κυβέρνησης? Εκεί βρίσκεται και η διαφορά τους. Μόνο που τα μνημόνια, ξέρετε κάτι, και η τελευταία δεκαετία και ιδίως η τελευταία τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ τα ισοπαίδωσε όλα αυτά. Mm. Παραδοσιακά και στην Ελλάδα, εκεί έγκυται και, ας την πούμε, η επιμέρους διαφορά που λέμε εμείς της σοσιαλδημοκρατίας με τα φιλελεύθερα κόμματα, της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Γιατί και προηγουμένως είπατε ότι και το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσαν όλοι μαζί. Ακούστε με, όπως ισοπαίδωσε το ΠΑΣΟΚ και βρήκαν και φτιάξαν το μεγάλο συνασπισμό, εκεί που από εδώ ήταν το φως, από εκεί το σκότος, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το θυμάστε αυτό? Φυσικά, και ορίονταν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή, όταν τολμούσαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ να τους πούνε ότι είστε στην ίδια γραμμή πλεύσης και ότι θα τα βρείτε αργά ή γρήγορα και θα συγκυβερνήσετε, μας λέγαν τι είναι αυτά που λέτε, παίζει το κουκουέ το ρόλο της δεξιάς. Αυτά λέει και σήμερα και ο κύριος Τσίπρας. Όταν λέμε και προειδοποιούμε, μάλιστα, ότι είστε στην ίδια γραμμή πλεύσης, έχετε επιμέρους διαφορές, ο ένας θα δώσει έτσι το επίδομα, ο άλλος θα το δώσει από εκεί, ο άλλος θα το πάρει από εδώ, ο άλλος θα το πάρει από εκεί. Αλλά η ουσία θα είναι η ίδια. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Να πάτε καλά. Σας ευχόμαστε να πάτε καλά. Και κυρίως να μην πέσουν σε αυτά τα διλήμματα που ο προηγούμενος κύριος με ρώτησε. Ο κόσμος είναι ερωτήματα του κόσμου. Βεβαίως. Έτσι, αλλά δεν πρέπει να πέσει σε αυτά τα διλήμματα. Μήπως είναι λιγάκι πιο γλυκούλης ο ένας ή λίγο καλυτερούλης ο άλλος και χειρότερος ο επόμενος? Πάντως, αυτό το έχουμε γνωρίσει. Υπάρχει πείρα πλέον στο λαό μας και σε αυτό πρέπει να αντισταθεί. Και σε αυτές τις εκλογές και στις βουλευτικές. Πάντως τους δώσατε και τα ονόματά τους, Γλυκούλης και Καλυτερούλης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.